Συνάδελφοι συναγωνιστές, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Μεταλλουργείων Ελλάδος δίνει αγωνιστικό χαιρετισμό στη σημερινή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, των Σωματείων, και δίνει ομόφωνα την υπόσχεση ότι η συνεργασία της Ομοσπονδίας με το ΠΑΜΕ θα συνεχιστεί μέχρι την ολική ανατροπή της εργατικής τάξης. Η Ομοσπονδία μας στις 16 Οκτωβρίου κάνει το 23ο συνέδριό της και σε αυτό το συνέδριο θα έχουμε διπλάσιους σύνεδρους από ό,τι στο προηγούμενο. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα συνεδρικής και ενωτικής δουλειάς με όλους τους εκλεγμένους συμβούλους που ανεξάρτητα τι πολιτικά πρεσβεύει ο καθένας κατάλαβαν ότι οι αγώνες κερδίζονται μόνο στον δρόμο και μόνο με την ενότητα. Στο διάστημα αυτό της εξαετίας καταφέραμε και υπογράψαμε μια συλλογική σύμβαση εργασίας με τους μεταλλιοκτήτες που είναι οι χειρότεροι καπιταλιστές, μπορώ να πω. Παρ' όλα αυτά, αυτή η σύμβαση ήταν αξιοπρεπής που ξεκινούσε από 1.100 ευρώ μέχρι 1.700 μεικτά σύν τα επιδόματα. Κράτησε 2 χρόνια μέχρι το 19 όπου έληξε τον Ιούνιο, όμως οι μεταλλιοκτήτες λύσεξαν, διότι αυτή η σύμβαση είχε πάρει επέκταση και ενώ εμείς εκπροσωπούμε περίπου 1.500 εργαζόμενους, την πήραν τη σύμβαση αυτή στην πράξη 10.000 μεταλλουρίχοι ακόμα και εργολαβικοί και τώρα είμαστε σε συνεχείς αγώνες προκειμένου να υπογράψουμε νέα συλλογική σύμβαση που έχουν μουλαρώσει αλλά και με το αφεντικό τους και τους εργάτες η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία που ήρθε και πάτησε στους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ και έκανε τους νόμους πολύ χειρότερους από ακόμα και αν υπογραφεί η σύμβαση να μην ισχύει κατά χώρους. Παρ' όλα αυτά, αφού το ξέρουν και αυτό το πλεονέκτημα, ότι και σε αυτή την περίπτωση κάθονται να υπογράψουν και είμαστε συνεχείς κινητοποίησης. Επίσης, όλα αυτά τα χρόνια ζήσαμε την αθλειότητα των μεταλλοκτητών στην Άμφισσα, που είναι τα μεταλλουργεία στο 151, καθώς είχαμε και το δυσάρεστο που κλείσαν τα κλινητολογία στη ΔΕΗ που είχαμε και εκεί σωματεία, αλλά και αυτά που ήταν μαζί μας συμμετείχαν σε αυτόν τον αγώνα για τη συλλογική σύμβαση και κάναμε μαζί μια κινητοποίηση πέρυσι που ήταν πετυχημένη πανελλαδικά και γράψαμε 4-5 σωματεία και ενδεχομένως θα γραφτούν και άλλα στο μέλλον από το χώρο του μεταλλουργείου που είναι ένας πολύ άθλιος και εκμεταλλευτικός χώρος σε όλο το μεγαλείο. Αλλά αυτό που στηρίζουμε και είμαστε στα κάγκελα εδώ και ένα χρόνο είναι στον αγώνα για τη Λάρκο που αποφάσισε η κυβέρνηση χυδαία να την κλείσει. Με ποιο πρόσχημα? Ότι δεν μπορεί η Λάρκο να είναι με δημόσιο έλεγχο και δεν μπορούμε να την χρηματοδοτούμε. Εάν όμως την πάρει ένας καπιταλιστής μπορούμε να του δώσουμε κάποια δις για να τη φτιάξει όπως θέλει. Οι εργαζόμενοι εκεί πέρα είναι αυτή τη στιγμή, αν απολυθούν ή αν τους πάρει κάποιος, είναι χωρίς συλλογική, θα είναι χωρίς συλλογική σύμβαση. Ήδη τους έχουν κόψει τους μισθούς κατά 50% περίπου. Και είμαστε στα κάγκελα, αύριο είμαστε 8.30 ώρα το πρωί με τα όλα τα σωματεία της Λάρκο έξω από το ΙΠΕΝ για να διαδηλώσουμε για αυτή την κατάσταση και θα συνεχιστεί ο αγώνας μέχρι να νικήσουν οι εργαζόμενοι. Και πιστεύω ότι το κίνημα ενωμένο και αυτή τη στιγμή το πάμε εδώ και 21 χρόνια κάνει μια φοβερή δουλειά πάνω σε αυτό. Θα πρέπει να συσπηρωθούμε όσο θα τον περισσότερο σωματεία και ομοσπονδίες προκειμένου να τους δυσκολέψουμε. Και ήδη πιστεύω τους έχουμε δυσκολέψει και η νίκη κάποια στιγμή θα είναι με την εργατική τάξη θέλουν δεν θέλουν.